Ο επόμενος, αν και γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει καταγωγή από την Ιγυρία. Το μεγαλύτερο στήριγμα του Όμπι είναι η τετράχρονη κόρη του και η γυναίκα του, που πιστεύουν ότι θα είναι ο επόμενος νικητής του X Factor. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να κερδίσει μια καρέκλα και να την κρατήσει ως το τέλος της βραδιάς, Μελίνα. Νιώθω πολύ ικανοποιημένος από τον εαυτό μου που βρίσκομαι τώρα στο Chair Challenge και ανυπομονώ και για την όλη εμπειρία, αλλά και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Το πιο δυνατό μου όπλο φωνητικά πιστεύω πως είναι η χρειά μου και τα γυρίσματά μου. Πιστεύω πως θα είμαι ένας από αυτούς που θα κάτσει σε μία από τις 4 καρέκλες και μάλιστα θα κρατήσω τη θέση μου μέχρι το τέλος της βραδιάς. Θα την πάρεις την καρέκλα? Ναι. Ναι. Με αυτή την ψυχολογία σε διώχνω και σε στέλνω στο stage. Καλή επιτυχία. Πάμε, δώσ' τα όλα. Καλησπέρα. Γεια σου, Όμπι. How are you? I'm good. Τι επέλεξες να πεις απόψε? Love Stoned από Justin Timberlake. Wow. Νομίζω θα σου πάει πολύ. Για να δούμε. Για να δούμε. Για να σε ακούσουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. She's freaky and she knows it. She's freaky, but I like it. Come on. She grabs a yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip. So right. I hope she's going home with me tonight. She looks like a model, except she's got a little more. Don't even bother unless you've got the thing that she likes. I hope she's going home with me tonight. Yeah. Those flashy lights come from everywhere. The way they hit, I just stop and stare. She's got me love stoned, man. I think she's bad and she knows. I think that she knows. Yeah. She's freaky and she knows it. She's freaky, but I like it. God damn! Let me bring it to you one more time. She shuts the room down. The way she walks in causes a fight. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. I hope she's going home with me tonight. Yeah. All she wants is to dance. That's why you find her on the floor. But you don't have a chance unless you've got the thing that she likes. I hope she's going home with me tonight. Yeah. Those flashy lights come from everywhere. The way they hit, I just stop and stare. She's got me lost on there. She's better than she knows. I think that she knows. Ωραία κινησούλα, τελείωσε! Ωραία. Όση ώρα τραγούδαγε στη χόρευε, εγώ έβλεπα τον Νεκτάριο. Προσπαθεί να ξεσηκώσει τη χορογραφία σου τώρα ο Νεκτάριος. Το έχεις, έτσι, το έχεις όλο, ε. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι θα έρθεις, ρε παιδί μου, να μας δείξεις τη φωνή σου. Δεν το έκανες αυτό, γιατί είναι κατά την άποψή μου, έκανες απλά γυρίσματα. Δηλαδή, όταν τα κάνει ένας λαϊκός τραγουδιστής, το κατηγορούμε ότι ξέρεις κάνεις πολλά γυρίσματα. Όταν τα κάνει ένας pop τραγουδιστής, το ίδιο δεν ισχύει. Όχι. Εντελώς. Κάνω λάθος? Όχι, καθόλου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δέχομαι, ρε παιδί μου, είσαι ένας ωραίος άντρας, ωραία φωνή. Δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη σου φορά. Αυτό θα το αποφασίσει η Μελίνα. Αλλά τη χορογραφία δείξτε στο Νεκτάριο, σε παρακαλώ. Έγινε. Λοιπόν, Όμπι,
Ω, μη τζι, έπρεπε να πεις. Ήθελα κάποια στιγμή να μπω στην ψυχολογία των παικτών και να καταλάβω και να πω, τι είναι αυτές οι επιλογές που κάνετε, τι εννοώ. Τραγούδισε το Crazy, την προηγούμενη φορά, ήταν εκπληκτικός. Το έχεις πει καλύτερα από το original. Ξαφνικά πιάνεις Justin Timberlake και πιάνεις τον Decaffeine και το ξενέρο το κομμάτι και αφήνεις απ' έξω, αφού θέλεις Justin Timberlake, το Cry Me a River. Να το τραγουδήσεις το Cry Me a River και να σπάσουν τα πατώματα εδώ, γιατί την έχεις τη φωνή. Πας και επιλέγεις ένα τραγούδι το οποίο είναι όλο κοψίματα, όλο αυτό, μιλάει, δεν ακούς μια μελωδία. Αναμφισβήτα, είσαι πολύ καλός. Απλώς όταν είστε μέσα στη μεγάλη περιοχή και μπαίνετε στη μικρή περιοχή και λείπει και ο τερματοφύλακας, μην πάτε την μπάλα στο δοκάρι, καρφώστε την μέσα. Εσύ, Όμπι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα συμφωνήσω κι εγώ με τους προαλήσαντες. Ήρθες λίγο χαλαρός σήμερα, διάλεξες και ένα πολύ χαλαρό τραγούδι, ξέρεις, θα μπορούσαμε να τα πούμε στην αρχή ενός προγράμματος. Και νομίζω ότι τώρα είναι η μέση και το πιο δυνατό σημείο του προγράμματος, θα πρέπει να διαλέξει κάτι το οποίο να πραγματικά να εντυπωσιάσει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι, κατά την ταπεινή μου άποψη, σου ανήκει μια καρέκλα. Ευχαριστώ πολύ. Όμπι. Αχ, Όμπι. Αχ, Όμπι, πόσο με προβληματίσεις τώρα, Όμπι, είσαι ο πρώτος που με ζορίζει τώρα. Γιατί ρυθμικά είσαι καταπληκτικός, ως έκφραση καταπληκτικός. Θα συμφωνήσω ότι ήταν λάθος η επιλογή του τραγουδιού, αλλά δεν μπορώ να μη δω το ταλέντο σου, ας πούμε. Δεν μπορώ να μη δω αυτό που εκπέμπεις πάνω στη σκηνή, είχες πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει, έχεις ένα φυσικό ταλέντο, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα. Προβληματίζομαι πολύ όμως αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου αν πραγματικά σε χρειάζομαι στην ομάδα μου. Εγώ, Μελίνα, έχω τα κορίτσια. Αν δεν τα είχα, θα στον είχα ζητήσει. Νομίζω ότι σε χρειάζομαι στην ομάδα μου. Παρόλο που απέχουμε σε ρεπερτόριο, αλλά το έχουμε. Αν και εφόσον μείνεις, γιατί εδώ πέρα είναι ρευστά τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να σκεφτώ σε ποια καρέκλα θα καθίσεις. Γιατί θα καθίσεις σε καρέκλα. Όλα τα νομεράκια. Εντάξει. Υπάρχει αρμονία. Παιδιά, βοηθάτε λίγο. Τώρα. Εμάς μας συμφέρει να μην τον βάλει μέσα. Το ξέρω. Καλά, εσύ κυρίως, ναι. Θα τον ήθελες πάρα πολύ, το ξέρω. Εμάς μας συμφέρει να ήταν στη δική μας ομάδα. Ναι, εγώ δεν μπορώ, εγώ έχω τα κορίτσια. Αλλά νομίζω ότι σου είπα την πρότασή. Εμένα μου λείπει στα γκρουπ, ξέρετε, ένας... Α, όχι, όχι. Δεν θα κάνουμε Airbnb εδώ τραγουδιστό. Περίμενε, γιατί τώρα το θέμα... Δεν με βοηθάτε. Τι θέλεις. Εγώ ξέρω. Είναι εύκολο να... Αν ήμουν στο μυαλό σου και μπορούσα να στο σκαλίσω, είναι εύκολη λύση. Δεν μπορώ να σου πω. Μήνυ σύσκεψη τώρα μεταξύ Μελίνας και Μιχάλη. Ο Χρήστος κάνει το παραβάν. Ξέρετε, έχετε μικρόφωνα, ε. Δηλαδή... Τα υπόλοιπα το βράδυ, δυο μας. Λοιπόν... Αν και έκατσες λίγο, Μαρία μου, στην καρέκλα. Σηκωθώ. Ναι. Θα καθίσεις
καρέκλα της Μαρίας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτό που παρουσίασε προφανώς ο Όμπι άρασε περισσότερο στην Ελίνα. Okay. Εντάξει. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Χάρηκα και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.